Εδώ είμαστε. Εσύ εδώ είσαι, Γιαμίλα. Ναι, ναι. Γιαμίλα. Oh. Πολύ καλό, πολύ καλό. Και φως βλέπω, πω, πω. Έχει και φωτάκι. Άντε ρε, τρελά. Άρεσες. Λοιπόν, λίμπερο, αθλητικός λίμπερο 107,4. Κοντά σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ρωτάνε τι ραδιόφωνο ακούτε, να το λέτε. Εντάξει. Όχι λίμπερο. Όχι λίμπερο, αθλητικός λίμπερο 107,4. Και στη συνέχεια θα τους τονίζετε ότι ακούμε τα παλικάρια που είναι 6,5 με 7,5. Τα παλικάρια βασικά αποκαλύπτουν όλη την απογευματινή ζώνη του ραδιοφώνου. Μια αλήθεια. Εντάξει, από τις 5 μέχρι τις 9. Έχεις δίκιο. Απόγευμα με βράδυ και πέρα απογευματόβραδο. Και μαζί και χώρια και σαν αγόρια. Βασίλης Καράς. Λοιπόν, σαν το σκύλο με το γάτο, σαν το σκύλο με τον κάτο ενδεχομένως. Μας θα πάμε παρέμια και τις 7.30 στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Καλό μήνα, καλό καλοκαιράκι, δεν θα έχουμε. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Οι γραμμούλες τις οποίες λατρεύουμε να παίρνουμε καθημερινά είναι στη διάθεσή σας. 2-3-10-2-87-3-8. Μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Δώσε ένα αθλητικό ραδιόφωνο το οποίο έχει τρεις τηλεοράσεις στο στούντιο και καμία από αυτές δεν έχει κάποιο αθλητικό κανάλι. Μετά από τέσσερις μέρες, Νίκο, είμαστε στον αέρα. Μην το ξεχνάς αυτό. Την Παρασκευή, ναι, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο... για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο με πάνω Μιχαλόπουλο και Λίνα Σακά και το Χρανιώτη, δεν έχουμε ούτε ένα αθλητικό κανάλι. Δεν τίποτα. Έχει πουθενά μπαλίτσα σήμερα. Βάλε κάτι να δίνει τα highlights. Έλα Νίκο, ποια highlights, πόση Γερμανία να φάμε στη μάμα πια, οκ. Okay. Bundesliga. Από την άλλη εβδομάδα που θα τα έχουμε και τα 9.30 ώρα έχει Πολωνία Λειψία. Βλέπω ότι χτυπάει πρώτη γραμμή. Να παίξει αλλού τα λεφτά σου. Πω, κουβά πήγα. Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Καλό. Και περιμένω να ακουστεί τώρα τον DDD του θα βαράει κλίση σήμερα την πέρα έχω πάρει κλίση. Αλλά ναι. Δεν έχει γίνει. Τούτα πέρα είμαι ήδη πόση ώρα στο τέλος. Μόλις ξεκινήσαμε, εντάξει. Ακόμα δεν έχει γίνει. Λογικά μέχρι να κλείσουμε θα έχει γίνει δουλειά. Λογικά ναι. Λοιπόν, επειδή ξέρετε και εσύ Νίκο Βαρούλης, δεν μ' αρέσει να μένουν τίποτα στον αέρα αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν στην προηγούμενη εκπομπή. Πω πω, άσχετο. Τι άσχετο. Ένα λόγο μετά λόγο πεζόταν. Είχε... Και αν δεν θέλει να πάει τόσο παλιά. 0-2 ή 1-2 μέσα στην Τούμπα, αν θυμάμαι καλά. Και στα χαρτιά με το περίφημο φαξ. Να ξέρουμε τι γίνεται δηλαδή. Βάζεις... Να ξέρουμε πόσες ομάδες στείλονται σε την πόλη. Βάζεις τις βάσεις για μένα. Στον αγωνιστικό χώρο. Στα εξωτικά διαπατάνε, εμένα το λέμε πάντως. Πες εξωτερικό. Που αναδύεται από την ΕΚΟ. Ναι, ναι, για όλη εκείνη η περιοχή νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ, πολύ ευχάριστο. Ευωδιές. Όλη η ατμόσφαιρα είναι πολύ ευχάριστη. Εξωτική, εξωτική. Και είναι και ο βιολογικός δίπλα, ακόμα καλύτερα. Έγινε. Διαβατά σύνδεσμο. Όλο που λέτε χθες. Πού είναι για Παναχαϊκή. Ωραία, και το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι μου το λέει ο πατέρας μου το 3-5. Έβλεπα ένα αφιέρωμα στην ΕΡΤ. Αυτό το παλιό το σπόρο ιστορίες με Χατζηγεωργίου, ξέρει το μαλλί ακόμα κοντό και νιάτο. Για το Δαβουρλί. Ήταν όντως τόσο παιχτάρο όσο λέγανε. Είναι μεγάλος παίκτης. Και ο πατέρας μου το έλεγε ήταν πολύ μεγάλη παιχτάρος συγκεκριμένος. Αλλά έμπλεξε στον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν μπόρεσε να δείξει την πραγματική του αξία γιατί υπήρχαν εσείς αυτές οι ίντριγες στις ομάδες που υπάρχουν σε όλα αυτά τα αποδυτήρια. Δεν πρόλαβα να το δω όλο γιατί έφυγα. Ήταν δηλαδή, είδα καλό κανά... παιδί δηλαδή, δεν μπορούσε να... Κάνα 45 λεπτό, αλλά με το που είδα αυτό το όνομα λέω ρε εσύ δεν το έχει κάνει ολόκληρο όνομα εδώ, οπότε ήταν παιχτάρας συγκεκριμένος. Δηλαδή πιστεύω ακόμη και ότι ο Βασίλης αν πήγαινε ο Χατζημαραγής στον Ολυμπιακό. Επειδή ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, δεν έπαιζε μπάλα. Ναι, ναι. Ήθελε, έπρεπε να είσαι και λίγο. Τώρα ήσουν στην ομάδα με τους περισσότερους τίτλους, έχει ξέρει, είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι... Δεν λέω ότι ξέρω, έτσι. Απλά έχουν πάει και έχουν πάει στον Ολυμπιακό και έχουν χάσει σαν να μην υπήρξαν. Παιχταράδες. Ίσως δεν αντέξανε τη πίεση, μπορεί να μην πει και να είναι και πίεση, ξέρεις, πολλές φορές. Είναι και πίεση, έτσι. Ναι. Παιδιά, χαρακτηριστικό παράδειγμα, θες να πούμε για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Τον θυμάσαι εκείνο που είχατε πάρει από τον Αστέρα Τρίπολης, ένα σκόρερ από ένα Αργεντίνο που το λέγανε... Φιλωμένο. Λούσιο Φιλωμένο. Πώς? Φιλωμένο. Αυτό ακριβώς. Θυμάσαι τι όργια έκανε με τον Αστέρα. Γεγονός. Νομίζω ότι τότε που είχε έρθει στον Πάο εκείνη τη χρονιά, κάτι είχε φέρει ένα κουσούρι, είχε ένα τραυματισμό μεγάλο, έμεινε πολύ καιρό εκτός, δηλαδή μόλις πήγε λίγο να παίξει. Το Γουέκα το τραυματισμό και έμεινε καιρό έξω, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί δεν είχατε πάρει εκείνο τον Ψυχάκη και τον Χακόμπο από τον Αστέρα, ή όχι. Ναι, ναι. Α, μπράβο, ναι. Και θυμίζω και εμείς που αναφέραμε την ίδια ομάδα ένα-δύο χρόνια μετά τον Τζέζαρεκ. Τον Ντάνιελ Τζέζαρεκ, βέβαια. Και Νίκολα Ζαρίδη είχε φέρει. Όχι, δεν είχε φέρει. Δεν είχε φέρει. Δεν είχε φέρει. Πέρασε, δεν ακούμπησε.
μετά από εξαφάνιση και δεν ξέρω. Ένα γκολ με τη Ρόζμπεργκ είχε βάλει. Καμία. Αυτό ναι. Ναι, αλλά Λαζαρίδη σου λέει. Ποιο? Ρε φίλε, Λαζαρίδη δεν είναι σαν πρώτο όνομα, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, οκ. Αρχηγός έγινε. Μάλλον είστε για να λύσει το δικό σου πρόβλημα. Ναι. Το φόρ γενικότερα. Αν είχε ζήσει εκείνη την ομάδα του 79-80 που αναφέρθηκε ο προηγούμενος κύριος, ναι. Ένας φόρος, φίλε. Ένας φόρος τύπου μαύρο. Όχι ο μαύρος, ένας τύπου μαύρο. Έτσι. Δηλαδή να το παστελώνει. Δηλαδή να μην χρειάζεται να κάνεις 20 τελικές για να βάλεις ένα γκολ, ρε παιδάκι. Ναι. Στα μεγάλα παιχνίδια. Έτσι, στα μικρά παιχνίδια έβαλες 4-5 έβαζες, δεν είχες πρόβλημα. Ναι. Αλλά στα μάτς που καίγανε, ρε παιδάκι μου, όταν έκανες τις φάσεις, να το παστελώσεις. Πόσες φορές θα σου δοθεί ευκαιρία στα μεγάλα μάτς το κάνεις. Στον παράδειγμα έχεις δύο δοκάρια. Ανοίγεις τον άνθρωπο να το παστελώσεις, θα έχεις ένα γκολ, κατάλαβα. Δεν ήμουν εκεί. Δεν ξέρω. Εμείς ήμασταν 10 χρόνια, δεν ήμασταν παραπάνω, μην νομίζεις. Το προλάβαμε μέχρι τα 10. Μικρό παιδί. Τώρα όσον αφορά την. Ναι. Το Σάββατο. Το Σάββατο το βράδυ. Εν μέσω περίοδου, ας πούμε. Έτσι μόνο για το παιχνίδι αυτό ή γενικά θα πάει σε άλλα. Το δοκίμασε στην προπόνηση. Χωρίς σωματιγία, απλά δεν έκανε τίποτα. Ναι, σίγουρα, ναι, αλλά ακόμα όμως όταν παίζεις το σύστημα παίζει ο Άρης κανονικά. Όταν το παίζεις χωρίς το ματιγιά, όταν δεν παίζει ο ματιγιά, απλά είναι σαν να το παίζεις. Όχι απαραίτητο. Δεν παίζεις κάτι, παίζεις κάτι ανώθετο. Ο Σάσα για μένα κάνει καλή. Μπορεί να την κάνει βασικά καλύτερα τη δουλειά του ματιγιά. Το να ανεβάσει την μπάλα ψηλά δηλαδή. Και ποιος θα την προωθήσει πιο ψηλά. Εντάξει, ο. Την πήρε από τον Βέλεθ ο Σάσα. Ναι. Μετά. Τι μετά. Ποιος. Δεν έχεις ούτε Τόνσο, ούτε Μάρτιν έχεις. Ποιος. Ενώ όταν έχεις τον Τόνσο δεν το βλέπουν οι αντίπαλοι. Ο Σάσα. Όχι, δεν λέω αυτό. Είναι πιο box to box. Όταν έχεις τον Σάσα. Ναι, δεν έχεις τον Σάσα. Από το Ματίγια πάει στο Σάσα ή από το Σάσα στο Ματίγια. Ναι. Όταν έχεις μόνο τον Σάσα. Ναι. Πώς θα πάει να προχωρήσει το άλλο. Μετά. Τζάμπα στην κουλή. Τι θα μείνουν, τι θα κάτσουν, ποιους θέλουν, ποιους δεν θέλουν. Αναγκιά σου. Ένας λογικός υπολογισμός. Αναγκιά σου. Λοιπόν κύριε, να σε καλά. Όλα δεξιά να μας πάρει, αριστερά ανάλογα. Άμπραβο. Δεξιά. Ναι, ναι. Εντάξει, για μένα όλα αριστερά, ρε φίλε, κακό είναι. Εντάξει. Ε, όχι. Καθένας, ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Έκασε στο είδος του. Να σε καλά. Καλησπέρα. Γεια. Νίκο. Ποιος θα το δει. Νικόλα. Και τους δύο. Πρώτα εσένα, τον Παπαδόπουλο. Εδώ. Παναγιώτης, ο παππούς είμαι. Γεια. Λοιπόν, τώρα για τον άλλο τον Παπαδόπουλο. Για τον άλλο τον συγγνώμη, για τον άλλο τον Νίκο. Ναι. Εγώ είμαι μεγάλος, έχω 75. Ναι. Ο Δαβουργλής ήταν μεγάλη παιχτούρα. Mm-hmm. Τι θέση έπαιζε. Δεκαετία 70, δεκάρι επιθετικός. Αριστερό εξτρέμ. Αριστερό. Okay. Δεύτερον, Νικόλα, τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Μία πεντάδα. Ποιο ρε με χαλάζει. Δεν ξέρω, ναι, κάτι τέτοιο. Ο καιρός είναι ότι να είναι ρε φίλοι. Απορώ πως δεν είχαμε κανένα έκτακτο δελτίο. Απορώ πως δεν είχαμε. Αφού ο δικός σου δείχνει να λίγη βουγιουκλάκια κανένα. Γιατί σκοτρή κακοκαιρία και δεν συμμαζεύεται. Το Open Beyond. Τη Β' Μακεδονία, ποιος το βλέπει. Δεν ρε, ξέρω πραγματικά ποιος το είχε πριν. Αν και η σειρά είναι ωραία, οκ. Okay. Ναι. Αλλά ποιος έχει βάλει ρε φίλε Μακεδονία TV δηλαδή, τι βλέπανε. Δεν ξέρω. Τι το έχουμε κάνει εδώ μέσα. Άλλο, σαλόνι. Καλά ρε. Τι να γίνει. Ίσχο Σαββατοκύριακο. Είσαι έτοιμος για την εβδομάδα που έρχεται. Αγωνιστική εβδομάδα. Ναι. 9.30 ώρα. Prime time. Άδειο γήπεδο. Άδειο γήπεδο. 80 άτομα λένε αυτοί. 30 δημοσιογράφοι. 30 δημοσιογράφοι, ε. Καλά, άντε να δω. Άντε να βρείτε. Άντε να πω δω. Εγώ τώρα φύρει και στην άλλη ποδοσφαιρική που πάντα στα γήπεδα όλοι. Ναι. 30 δημοσιογράφοι για να δουλέψουν στο γήπεδο δεν πάνε. Για να δουλέψουν πάνε, Νίκο,
10-15 αντιβάλλει. Άντε, πες και στα μάστα ζόρικα τα που έχει, ξέρω εγώ, που είναι και των δύο. Μια εικοσάρα, μια εικοσάρα. Βάλε 20, είσαι πολύ τέτοιο. 20, 15 γιατί, με 20. Γιατί πρόβλημα. Βάλε ραδιόφωνα, site κτλ. Εντάξει. Ναι. Οκ. Okay. Ωραία. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να υπάρχει τέτοιο. Ούτε χάρη ΠΑΟΚ. Και θα πρέπει να έχει όντως 30. Πέμπτη αγωνιστική νομίζω το πήραν το playoff. Οκ. Okay. Ωραία. Κάτσε είναι. Είναι αρισόφι. Είναι λέει μικρό το νούμερο λέει, το 30 δίπλα στο. Τι μικρό είναι έτσι. Μικρό. Αν πάνε όσοι δουλεύουν είναι. Πραγματικά. Είναι σαν διπλάσια. Μένουν και κάβα 5-6 θέσεις. Μόνο. Περίμενε. Είναι αρισόφι, Ολυμπιακό Άρη, ΑΕΚ Άρη. Μετά είναι Άρη ΠΑΟΚ. Μπορεί. Κάτσε ρε, δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό παίζει πιο νωρί. Την Κυριακή. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό Κυριακή 7.30 ώρα. Ναι. Αρισόφι 9.30 το Σάββατο. Μια χαρά. Δηλαδή 9.30 ξεκινάει. Τελειώσει 11 και 20, δεν θα έχει δηλώσεις ευτυχώς. Άρα δηλαδή γράφουμε μάτς και φεύγουμε. Πολύ καλό νομίζω. Καλό. Πάρα πολύ καλό. Πρακτικό ούτε, θα το χαρακτήριζε. Τίποτα, τίποτα. Ούτε αίθουσες τύπου, ούτε μεικτές ζώνες, τίποτα. Α, εντελώς τουρίστες δηλαδή. Ναι, ναι. Τι τουρίστες. Λέω για αυτούς τους 15 πλάσι που πηγαίνουν εντελώς τουριστικά στο γεωθόν. Πιστεύω ότι δεν μένανε και έτσι και έρχεται μετά. Άντε, πιστεύω ότι μπορεί λίγο και το χαβαλέ να μένανε. Έχει ωραίο καφενείο συνέντευξη τύπου πάντα. Ναι. Και πριν, κυρίως πριν. Έχει κάμποσο και μετά, αλλά τώρα δεν θα έχει. Έθεσα τύπου θα είναι κλειστές μας βουκελίδες όπως ενημερωθήκαμε εμείς. Uh-huh. Και δεν θα μπορούμε να μπούμε και σε μεικτή ζώνη για να κάνουμε δηλώσεις για τους. Οπότε δηλαδή. Για γνωστούς λόγους. Καπαρά Περέα δηλαδή ο Παπαδόπουλος. Αραχτός. Όχι. Όχι. Θα πρέπει μετά στο Στέρλι να πει το μηχάνημα για την Κυριακή. Έλα ρε φίλο τώρα, να είδες, να αυτά ρε φίλο. Αυτά τώρα, δεν είναι δεν καλό να γίνονται. Εντάξει, α και να σου πω κάτι εδώ που τα λέμε. Ο Στέρλις το χρειάζεται να έρθει στο Βικελίδη το Σάββατο το βράδυ να το πάρει. Τι ωραία, 10.30. Πολύ καλό. Στέργιο! Πάρα πολύ καλό! Ρε φίλε, τώρα ξεκινήσει κοντά, είναι μακριά. Το Σάββατο το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ. Ναι, τώρα που το φιλωμένο άλλο πριν θυμήθηκα το. Ποιο ναι. Φιλωμένο με τον Άρη να τον έχει. Σίκο. Ναι. Λέγανε τότε. Ο Λούσιο Φιλωμένο, ρε φίλε. Ναι, oh. Ωραία χέτη. Ωραία χέτη. Αυτό κάτι είχε τραυματισμό. Είχε έρθει με τραυματισμό από τον Αστέρα. Ποια σεζόν ήταν εκείνη που είχε έρθει το Φιλωμένο. Ο Φιλωμένο είχε. Πρέπει να είσαι ποδοσφαιρικό ρεπόρτερ τότε ακόμα. Είχε έρθει το 10-11 νομίζω. Εκεί με Σπάθα. Αλλά. Ο Σπάθας ήταν το 9-10. Το 9-10 ήταν ο Σπάθας. Νομίζω, τότε ναι. Το 9-10 ήταν και Φιλωμένο. Με Σάντος δηλαδή ήταν. Φερναντάου. Αλλά είχε μείνει πολύ καιρό έξω. Με τραυματισμούς και τέτοια. Κάτι στο γόνατο είχε ένα θέμα, μια μόλυνση. Κάτι δεν πολύ θυμάμαι. 2009-2010 πάω και FC Season. Wikipedia. Μάνεζερ Φερνάντο Σάντος. Τσέρμαν Θεόδωρο Ζαγοράκη. Ναι, ρε φίλε. Λαϊκή Δημοκρατία. Top goal scorer Vladimir Ivic. Εντάξει, τώρα τσίτσες. Players. Λοιπόν, με κάθε ένα του players και πάμε και στον φίλο κιόλα. Χαλκιά Αραμπατζή. Γκαρσία Βιτόλο Κονσεϊσάο. Τσιρίλο Αναστασάκο. Ο Σορλίν. Η Σορλίν όπω το λέγανε τότε. Σορλίν διαβάζεται κανονικά. Ζλάταν Μουσλίμοβιτ. Σολόν. Μαλεζά. Παπάζογλου Κοντρέρα Λίνο. Φωτάκης Κοτσιανικούλης Βιερίνια Ήβιτς Βερόν, Σνάουτσερα Πουμπακάρη, Κουτζαβασίλης Φιλωμένο, Σαβίνη, Βαγγελής το Ιόνιο Ταλέντο, Τζόμπι Ζέρα και Ντάριο Κρέσιτς στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σου Νεκτάρη. Αργήσατε και αρχίσατε να ανησυχώ. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλή εποχή θα πούμε όταν έρθει πραγματικά το καλοκαίρι με τις πλήρες ελευθερίες, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ελευθερίες. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανείς. Νεκτάρι, ε! Γιατί, μπορεί να υπάρχει διαγωνομία για το 1 Ιουνίου, 21 Ιουνίου το καλοκαίρι. Τι είναι, η αρινή ημερία είναι. Ναι, άλλοι το πάνε 21, ναι. Okay. Εντάξει. Και να σας ευχηθώ και καλή εβδομάδα. Επίσης, Νεκτάρι, επίσης. Την Παρασκευή, εντάξει, έπαιρνα, αλλά κατάλαβα ότι κάποιο πρόβλημα είχε. Είχαμε ένα θέμα και διευθετήθηκε. Και το, εντάξει, αυτό φυσιολογικό είναι. Και το κουιζάκι το σημερινό είναι πολύ γελίο. Καμπάνες βαράνε από πίσω, δυνατός, δεν δείξε. Εντάξει, τώρα είναι 7 η ώρα, είναι η ώρα του Εσπερινός. Φτάσαμε φέτος ένα τραγούδι το οποίο είχε παλιά, ήταν η σημαία της αριστεράς, να, σήμερα να είναι η πραγματικότητα, μέχρι και πριν λίγο καιρό. Ποιο? Πιστεύω το καταλάβατε ποιο. Ποιο? Όχι. Αν και εγώ δεν είμαι από αριστερή οικογένεια, σώπο όπου να είναι θα σημαίνουν οι καμπάνες. Α, βεβαίως. Και είχαν δύο μήνες ακριβώς να σημάνουν οι καμπάνες. Κάποιες καμπάνες ήχησαν στην Ανάσταση την κανονική στις 19 Απριλίου.
Αλλά όλοι περιμένανε πότε θα σημάνουν πραγματικά οι καμπάνες, οι οποίες ήρθαν ξανά 17 Μαΐου. Και το θα το μεθύσουμε τον ήλιο. Το μεθύσουμε τον ήλιο είχε γίνει του παλαιού Πασούκ του Ορθόδοξου από εθνικό σύμβολο. Άναγιά σου. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε τι συνέβη 31 Μαΐου του 1981. Με το θάνατο του Γκίλι Λόραντ στο 16ο λεπτό και άλλο που μετά έβαλε ο Πάουκ στο 72ο λεπτό, νομίζω, γκολ με τον Βασιλάκο και κέρδισε τον Ολυμπιακό σε εκείνο το μάτς. Ναι. Δεν θυμάμαι σε ποιο λεπτό πραγματικά. Α, θέλω να βρείτε όλοι ποιος ήταν τόσο φανατικός υποστηρικτής του Γκίλι Λόραντ, ο οποίος δεν άντεξε το χαμό του Γκίλι Λόραντ. Ένας τραγουδιστής δεν ήταν, όπως τον είχες πει άλλη φορά. Α, μπράβο. Και ο οποίος φυσικά απεδίωσε... Χριστάκης. Ο Χριστάκης, α, μπράβο. Ξέρω. Ξενέρωσε. Ποιο έθιμα. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, ε. Ξενέρωσε πάλι. Τι έτσι να γίνει και ο Μπάντζος. Ποια είναι η πιο ιστορική ομάδα στο γυναικείο μπάσκετ? Θα έχει τρία σκέλη. Ναι. Ο Αθηναϊκός. Ποιον παίκτη, όχι. Όχι. Ποιον παίκτη πούλησε ο Sporting και όλα τα λεφτά του πήγανε στο γυναικείο μπάσκετ και σε ποια ομάδα? Καλό αυτό. Πούλησε. Καλό αυτό. Άρα είναι ο Sporting και η ιστορική ομάδα. Ποιον παίκτη πούλησε και τα λεφτά όλα πήγανε στο γυναικείο μπάσκετ? Και επίσης, ποιο τμήμα διέλυσε ο Παναθηναϊκός τότε για να πάρει τον Αλβέρτη? Το Πόλο. Ναι. Εντάξει, καλά τα έχουμε πάει σήμερα. Τον παίκτη δύο στα τέσσερα. Κάτι τον οποίο τον ξέρετε φυσικά. Του Sporting τώρα λες. Έλληνας ή ξένο? Ναι. Για Έλληνα. Για Έλληνα. Για Έλληνα. Αφού τον πούλησε. Ναι. Δεν ισχύει, θα πω ένα παίκτη, ας πούμε, για παράδειγμα, πούλησε τον Αβδάλα. Ναι. Και όλα τα λεφτά του Αβδάλα πήγαν στο γυναικείο. Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Εδώ ο Νίκος πιστεύω θα μπορέσει να απαντήσει, αν το σκεφτεί λίγο. Όποιος είναι αριανός, θέλω να μου πει στην Α2. Όποιος είναι αριανός. Ναι, την περίοδο 5-6, ναι. Ποιο ήταν το τοπικό ντέρμπι? Και οι δύο ομάδες φοράνε και τρινόματα στο γυναικείο μπάσκετ. Και ποια παίκτρια από Θεσσαλονίκη έχει παίξει, και δύο μάτσε, έχει παίξει σε δύο Final Four Ευρωλίγκα που έπαιζε μέχρι τα 53 της. Ποια? Μέχρι το Δεκέμβριο έπαιζε μπάσκετ. Και έχει πάει σε δύο Final Four Ευρωλίγκα. 53 δεν λέει να καταβγεί. Στην μία ήταν η συγχωρεμένη ξαδέλφη του γνωστού σε όλους μας Όντι Νόρις. Εδώ, όχι, δεν το έχω. Το μυαλό χαμά, ναι. Πώς το έχεις κάνει τώρα. Τώρα ναι, όντως μας έχεις βελοδίλει. Πολύ δύσκολο. Αφού εντάξει, είδατε ένα εύκολο και ζητήσατε και ναι. Εντάξει, είπαμε λίγο να δυσκολεύει. Μας λεντάει δηλαδή τώρα. Αν και έχω μαζί μονοκρό. Τι έχεις εγώ με τον Δόντι? Είναι η εκπομπή από νεύρωση. Σε πάει. Έχουμε κάνει μισή, μας μένει άλλη μισή. Λάμπρος. Πάρ' το Λάμπρο ένα τηλέφωνο. Στον Μποβέ είναι. Πάρ' το ένα τηλέφωνο λίγο, να το βγάλουμε μετά να μας δώσει κάποιες τέτοιες. Πρόεδρε, έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα. Ναι, ότι ο θεράπων οδοντίατρος μου είναι πολύ συνεργάσιμος και έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα και συνεννοούμαστε κατευθείαν. Άμα δεις τσάντα μου, μέσα έχει τρία διαφορετικά φάρμακα. Έχω πάει σε καινούργιο. Μου την ανοίξει κανένα. Θα πάει αυτό, κάνω ψυχάκι. Μια εβδομάδα σε πάει αυτό το πράγμα. Έχει για αλλεργία. Ναι. Όχι, τώρα έχει δύο μέρες με ξαναπώνησε. Α. Έχει για αλλεργία, έχει ένα pain killer και ένα άλλο pain killer παύλα μυοχαλαρωτικό. Για το δύσκολο βράδυ που έχετε μπροστά μου, λογικά. Ναι. Το πήρα τώρα το άλλο, τώρα το πήρα το φαρμακείο, δεν είχα σπίτι, γι' αυτό. Εγώ άλλαξα τον δοντίατρο την προηγούμενη εβδομάδα, έπιασα σε καινούργιο, πάρα πολύ καλό. Μπράβο, Νίκο. Ο κύριος Νίκος, εξαιρετικός. Φίλαθλος του Ολυμπιακού. Μπράβο, μπράβο τον κύριο Νίκο. Η γυναίκα του, φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Ακούει αθλητικά ραδιόφωνα γενικότερα. Μπράβο. Ναι, πολύ δυνατός, πολύ δυνατός στην Περαία. Το συστήνω δηλαδή, να το ψάξετε να επιβεβαιωθείτε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα των 7. Μαζί μας τα Data Labs εννοείται 2-3-10-22-29-62 datalabs.edu.gr και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος είναι ακροατής μας από εποχές Μπαλαντέρ, μας θύμισε το περσινό μας χαλί την περίοδο του καλοκαιριού. Σωστά. Που ήταν η μπέση κάθε βράδυ. Έτσι. Κορμί και αλάτι. Σωστά. Και
Την πρώτη μέρα του καλοκαιριού επίσημα δεν γινόταν να μην βάλουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Είμαστε άλλωστε λάτρεις στο ρετρό. Η μπέση, η οποία στα 9 ήταν πάρα πολύ δυνατή. Εγώ βλέποντας εδώ πέρα πάλι μπροστά μου, ας πούμε, την εικόνα από το βίντεο τηλεόραση. Έχω μια που ξεκινάει, ρε φίλε, το καλοκαίρι, όπως λες και εσύ και επίσημα. Και έστειχε τρίμερ γιου πνεύματος το επόμενο. Όχι. Την Παρασκευή να έχω ένα off εγώ. Γιατί ρε Νίκο. Με κάνεις τώρα να τρέχω. Ποιος θα κάνει το άλλο μετά. Άντα από μένα off μπορεί να έχεις, λέμε. Ρε φίλε, να τώρα τριήμερο έρχεται. Αυτές οι συνδέσεις με τη Χαλκιδική δεν είναι καλές. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, τι ψυχούλα έχει. Φύγε το βράδυ, ρε Νίκο. Το βράδυ, τώρα. Γιατί το βράδυ, ρε Νίκο, 9 τελειώνει 12. Κάει εκεί μέρα, να φύγει το μεσημεράκι, μπορεί και το βράδυ να δει μια βόλτα. Κατάλαβε. Ρε Νίκο, μια ώρα είσαι. 9 φεύγει, 10 είσαι εκεί. Θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα η στάση με την Παρασκευή, να ξέρει. Είναι κρίσιμε οι μέρες που περνάμε. Ωραία. Αν γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, θα σκεφτώ και θα κάνω. Αν δεν γίνουν. Ωραία. Κατάλαβα. Έτσι. Πολύ απλά θα. Πώς το λένε, θα λειτουργήσω κατά βούληση. Θα φέρω το μοκλή. Καλά ρε να σε ρωτήσω λίγο. Έλα. Ο Αλαφούζος το δώνει γιατί τον τρώει. Δεν νομίζω τον τρώει. Καταλάβει κανείς. Ο Ρόκα πιστεύω τον τρώει, όχι ο Αλαφούζος. Για να φέρει δικούς του, καλά τώρα, αρχίζουν τώρα τα μανατζερικά, να πέφτουν οι μίζες. Ντάνι Πογιάτος, ρε φίλε. Συγγνώμη να ρωτήσω λίγο κάτι. Δηλαδή, μια χαρά είναι ο Δόνης. Μια χαρά είναι, εδώ το έχει κάποιο το όνομά του. Δυστυχώς. Μπέσει αυτό. Όχι. Ναι, ναι. Μια θάλασσα γαλάζια. Οκ. 30 χρόνια αποκαλύψεις. Κυριακός. 30 χρόνια ρίχνουμε φως. Τρομερή συνέντευξη με Μπεταράδες, την είδα. Δεν την έχω δει. Πολύ δυνατός. Δεν έχω διάλεξη, μου το είπε, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Ένας διαφορετικός Κυριακός Ομαίδης, θα λέγαμε. Η μαύρη τρύπα του κοινωνικού πρωτοκόλλου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, θα σου ξέβει, Κυριακό. Όσα δεν ξέρετε για το ΚΑΣ και ο τραυματισμός της Διεθνούς Επιτροπίας. Άκη Παλτάκο, πείτε αυτή μου κάπου σήμερα. Εδώ. Να ακούσουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να μιλούσε ένα 20 λεπτό γεμάτο. 20 λεπτό! Τέλεια. Πάει η εκπομπή, βγήκαμε σήμερα. Τελειώσαμε. Μπάσκετ, να μην πράγματα σήμερα. Σαυροπόδι, μπάσκετ. Τι έγινε, Κόρφας, Μάτζικ, τι έγινε, Ελληνικό. Ποιο Κόρφας, ποιο Μάτζικ, και ποιο Μάτζικ, Ελληνικό. Τζο Κόρφας, να πούμε. Δεν θα πούμε ότι γίνεται. Όπα. Δεν θα πούμε. Τι γίνεται. Θα αναλάβει ο Κόρφας, θα αναλάβει ο Χάρης Μαρκόπουλος, θα αναλάβει ο Νταμίου Μπλαουμέροφς και δεν συμμαζεύεται. Ο Μουλάκι αυτό. Εμεί εδώ, Νίκο, μιλάμε στοιχεία, φιλέ. Εμεί κάνουμε ρεπορτάζ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι, μπράβο. Και γράφουμε τι αλήθειε, Νίκο. Άνα, γεια σου. Και τα μικρόφωνα. Είναι ανοιχτά! Γιατί? Για να ακούγονται και ψήφιροι, Νίκο! Έτσι, μπράβο, αγοράκι μου! 2-3-10-2-7 και 3-8, ναι! Από Τεταρτοπέμπτη, ας πούμε, και Παρασκευή και δεν συμμαζεύεται, θα αρχίσουμε να λέμε ότι το πλάνο του Ένινγκ και του Φερέρε και δεν ξέρω εγώ τι. Τεταρτοπέμπτη! Ξενέρωμα! Τεταρτοπέμπτη! Έχει ξεκινήσει ήδη. Από σήμερα καταγράφουμε. Τι θα κάνουμε, Ρεβίκο? 4-3-3 και δεν συμμαζεύεται. Ναι, τώρα οι δοκιμές, το κενό του Ματίγια. Καλό στο Ματίγια. 32-33. Ναι. Ναι. Καλός παίκτης. Εδώ θα κάνουμε στοιχηματικές προτάσεις την Παρασκευή. Να κάνεις στοιχηματικές προτάσεις, φίλε, εγώ δεν κάνω. Γιατί? Θα εκτεθούμε. Κοτάρα, είσαι. Θα εκτεθούμε. Ναι. Κοτάρα, θα πάμε ξεφωνητό, ρε φίλε. Τι στοιχηματική προτάσεις να κάνουμε, γιατί? Οι ομάδες που έχουν να παίξουν την μπάλα 3 μήνες. Άντε βγάλει άκρηση, θα δούμε. Έχει 2 ντέρμπι. Που σημαίνει θα είναι και σφιχτή. 2-3-10-2-87-3-8 το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοιχτό για εσάς, παιδιά. Μέχρι και τις 7.30 που θα πάμε πάρει. Έχετε ακόμα ένα ταρτάκι, ρολόι 7.30, γιατί ο Παπαδόπουλος είχε πάει για μπάλα μετά. Δεν θέλω να με τραβήξει τώρα μετά τις 7.30, μου κάνετε τέτοια. Δηλαδή έχουμε ραντεβού. Λοιπόν, και FM και ενώ φυσικά τα μηνύματά σου 5-42-22. Με χρέωση έχει τον Τάκη Μπαλτάκο. Με χρέωση με 2,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, Νίκο. Πόση ώρα είναι, δεν είδε πόση ώρα είναι. Ακόμα δεν τελείωσε τη μία εκπομπή, σκέφτεσαι πώς θα βγει η δεύτερη. Τι είναι αυτό τώρα? Δεν υπάρχει. Τι δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει! Αποκλείεται. Δεν γίνεται μην υπάρχει. Πήγαινε μέσα και ανέβασε το. Περίμενε, φίλε, έχω προβληματιστεί τώρα. Περίμενε. Πήγαινε μέσα και ανέβασε το. Παναγιώτη Κερμανίδη βλέπω. Τροπή. Αυτό ανέβηκε? Ούτε? Δυσκολεύμαστε. Δύσκολα τα πράγματα. Αν και βέβαια, εντάξει, οκ, έχει ανέβει η εκπομπή. Όλα καλά. Τη βρήκαμε τη λύση αλλιώς. Το καλό το παλικάρι, Νίκο, ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Τα εργαλεία εδώ πέρα λειτουργούν όλο όπως πριν, όπως τα ξέρω.
Θα σου εξηγήσω και στο. Θα σου πω. Αλλά δεν έχει κάτι διαφορετικό. Αν υπάρξει κρούσμα κορονοϊού σε ομάδα του Super League, θα μένει σε πενθήμερη καραντίνα, λέει ο Ρούσης. Επικεφαλής της Υγειονομικής Επιτροπής της Διοργανώτης Αρχής Super League 1. Ξενοφών ναι. Ρούσης. Εντάξει. Μακάρι να μην έχει. Εντάξει, οι ομάδες εδώ θα. Καλό είναι όμως να ξέρουμε τι μας γίνεται. Κάθε εβδομάδα θα περνάνε τεστ. Δηλαδή, και όχι, νομίζω και όχι μόνο μια φορά την εβδομάδα, και δύο φορές την εβδομάδα ενδεχομένως να περνάνε κιόλας τεστ. Και πριν τα παιχνίδια δηλαδή. Σε όλες τις ομάδες περνάνε, λες. Γιατί. Ρωτάω. Γιατί δεν περνάνε. Είναι και λίγο ακριβό το τεστ, γι' αυτό λέω. Έλα μόλις. Δηλαδή και στα playoff και στα playout όλοι οι παίχτες κάθε εβδομάδα κάνουν τεστ, λες εσύ. Νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι. Όλες... Καλά, υποχρεωμένοι είναι. Εγώ σου ρωτώ αν κάνουν. Ο Άρης θα κάνει το λεφτό, δεν ξέρω. Με νέο γιατρό πλέον. Γιατί τον φάγα τον προηγούμενο. Πανταζάρα. Μια χαρά. Ο Χάρης ο Κυριακίδης ήταν επαγγελματίας και πολύ καλός στη δουλειά του. Απλά αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί συνεργασία των δύο πλευρών. Χώρισαν κοινή συνενέση. Ναι, αποφασίστηκε αυτό. Καλό κλίμα. Εντάξει. Και ο Άρης διόρθωσε. Και ο Άρης διόρθωσε ένα λάθος του περασμένου καλοκαιριού. Που κάποιοι φάγαν τον κύριο Βαγγέλη. Διόρθωσε το λάθος. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Αποκαταστάθηκε. Η νύχτα μυρίζει για σεμί τώρα. Ε. Τι, άλλαξε το, ρε, άλλαξε το. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Νίκο, το... μέχρι τις 9 δεν παλεύουμε σήμερα, να ξέρεις. Θα πετάξω την ασπίδα. Τάκι μπαλτάκο, ρε. Πετάξω την ασπίδα. Πρέπει να πάω για μπάσκετ. Να πάτε για μπάσκετ. Πρέπει να πω, να πω. Α, έχω πράγματα να πω. Κάνε ένα πρόλογο από τώρα, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα να πηγαίνω στο μπασκετικό πάγκο. Λέει πολύ, πολύ δραστηριότητα. Η οικογένεια Σαββίδη θα στηρίξει. Το ερώτημα που πλανάτε πάνω από την Box Sports Arena. Αν χρειαστεί. Είναι αυτό. Αν χρειαστεί και έχουν γίνει κάποια πράγματα που θα έχουν γίνει μέχρι εκείνο το σημείο, θα στηρίξει. Πάλι τα ίδια λέμε. Κάθε φορά χρειαστεί, θα στηρίξει. Αν χρειαστεί, ναι, ρε φίλε. Είναι εγγυήτρια τη κατάσταση γενικότερα στον μπασκετικό πάγκο. Εδώ και χρόνια. Παίχτες έχεις? Όχι. Ούτε έναν? Δύο μικρούς. Εντάξει, είναι μια αρχή. Προπονητή? Όχι. Όχι. Κοίτα, έχεις τον Παναγιώτη Χορόζογλου, εγώ δεν ανησυχώ. Μέχρι το τέλος σεζόν είχε Κώστα Μέξα, αλλά η συμφωνία ήταν μέχρι το τέλος σεζόν. Και τώρα θα έρθει ο Νταμίρ. Ο Νταμίρ? Ναι. Λένε κάποιοι. Εγώ δεν υιοθετώ. Αλλά λένε για Χάρη Μαρκόπουλο. Αλλά λένε και για Τζον Κόρφα. Αυτό ήταν το πιο επιτυχημένο από όλα. Τζον Κόρφα, ρε φίλε. Από πού και ως πού? Ρώτα αυτό που το έγραψε και τους άλλους που το. Εχμές για συναδέλφους. Του Χάρη, εμένα μου κάνει κλικ. Κοίταξε, είναι μια περίπτωση που ταιριάζει σε διάφορα πράγματα. Αλλά για να πούμε ότι πάει να τον πάρει, θα πρέπει πρώτα κάποιος να μιλήσει μαζί του. Είναι και της οικογένειας. Και δεύτερον, ναι. Θα πρέπει να ακούσουμε τι θέλει και ο Χάρης και ο κάθε Χάρης όταν πας να πάρεις ένα προπονητή. Σωστό και αυτό. Εντάξει, γιατί ωραία γράφω δεξιά και αριστερά τα ονόματα και τα σενάρια. Ο Χάρης που είναι τώρα? Ο Χάρης είναι στη Θεσσαλονίκη. Α. Τελείωσε από την Κίνα τα δύο χρόνια που ήταν εκεί. Δύο νομίζω. Λίγα λεφτά θα έβγαλε, φαντάζομαι. Βοηθός προπονητή εκεί στους Beijing Ducks. Ναι. Και δεν νομίζω να γυρίσει από όσο ξέρω. Γιατί να τρέξει. Δεν έχει την ίδια διάθεση. Ναι. Είναι μια περίπτωση που έχει ενδιαφέρον, όντως. Είναι πιθανό δηλαδή να γίνει κάτι μέσα στο επόμενο διάστημα. Το να γίνει κάτι στο επόμενο διάστημα μέχρι τώρα για να λέμε ότι αυτός είναι και αναλαμβάνει και δεν συμμαζεύεται. Πώς θα αναλάβει, ρε παιδιά, μίλησε με κανέναν? Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κανένα για να μιλήσει. Ακριβώς. Ξεκινάμε από το πολύ βασικό. Πρέπει να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα μιλήσει με τον Χάρη. Και μετά. Να Νίκο, δεν ακούσει ο κόσμος πάνω 24 φλεγγύα, τα πούμε. Όλος ο μπασκετικός λαός κρέμεται από τα χείλη μας. Κάνουμε ζέστα με αυτή τη στιγμή τον κόσμο, δίνουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ο Άρης τι κάνει, κινείται? Και αυτός, με το χέρι τη πήρανε? Όχι. Μου είναι με το χέρι, Γουλιέλμε. Με το χέρι, Κοντρέ. Κοντρέ ή Χοντρέ, τον είπε. Ε. Δεν είναι αυτή η εκπομπή. Δώσε με το χέρι. Θα τη δώσει, δεν γίνεται. Με τον ένα τον άλλο τρόπο θα τη δώσει. Του ασκείται πίεση. Κολονάκι. Μια χαρά. Του ασκείται πίεση, θα λέγαμε. Καρδιά πελάτε πολύ δυνατού. Ασχολείται με τον Άρη. Είναι και τον μπάσκετ του Άρη μια ιστορία. Ίσως αυτή η εβδομάδα, κάθε φορά την ξεκινάμε, ίσως έχει εξελίξει αυτή η εβδομάδα. Δεν είχε βέβαια ούτε η προηγούμενη, ούτε η προπροηγούμενη. Ίσως αυτή να έχει. Δευτέρη έχει, φίλε. Δεν θα γίνει. Αργά ή γρήγορα. Εντάξει, εγώ τον Αρβανί τον εμπιστεύομαι. Θα γίνει δουλειά. Την έχει περάσει αυτή τη φάση τη ομάδα πολύ δύσκολα. Το έχει βγάλει δηλαδή, το κάρο από τη λάσπη. Το έχει ω το κάρο πριν βουλιάξει. Άλλη κλεισέ δημοσιογραφική έκφραση δεν μου έρχεται τώρα. Τα έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι το κάνει και τώρα. Απλά στη φάση που βρισκόμαστε πρέπει να δώσει και ο Γουλιέλεμος μετοχές στους μεσεγγιούχους προκειμένου να τρέξει και η επόμενη μέρα. Γιατί ας πούμε ο Άρης, όπως είπε και το μέλος του Δουσούτ ΣΚΑΕ, ο Δημήτρης Οικονόμος Ολύμπερ την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να πει στη δικασία συζητήσεων με ένα παίχτη, το Λούντζι, και τον έχασε τελικά. Ο Λούντζις πήγε στον Προμηθέα. Ναι, τον ήθελε ο Άρης. Που θα κάνει έτσι, θα προσπαθήσει να στηριχθεί. Άλλο ένα δείγμα σε ελληνικό κορμό. Πώς. Σκέφτονται οι ομάδες. Ο Πύχης. Προμηθέας παίρνει το Λούντζι. Χωρίς να θέλουμε να προτιμήσουμε το παιδί,
Αλλά δείτε τι είχε φέτος ο Προμηθέας. Σε άλλες ομάδες γίνονται πράγματα. Φυσικά δεν τα διαβάζουμε. Αν γίνονταν εδώ. Στο Ρέθυμνο αποχώρησε όπως ήταν ο Ζουμπανάκης πολύ. Ναι. Ο Λούνης πάντως δεν ξέρω αν έχει επίπεδο Προμηθέα, αλλά είναι δείγμα της κατάστασης. Ο Κούς ποιον έχει πάλι, φίλε. Α. Για τον Ηρακλή δεν ακούω τίποτα. Τίποτα, δεν κουνιέται φίλο. Θα συνεχίσω Κατζούρης από όσο ξέρω. Ναι. Αλλά δεν. Ακούω τίποτα για κινήσεις, επαφές, έστω και με. Θα γίνουν βέβαια. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει ένα δικό του μοτίβο λειτουργίας τέλος πάντων με τον Δρακόπουλο. Τα δικά του λεφτάκια του βάζει Νίκο, ο άνθρωπος. Οπότε. Σπανίζουν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι, δεν θα δώσει και αναφορά, α πούμε, πότε θα το κάνει. Όχι, δεν θα το ναι. Εκεί έχουν κάποιοι να βάζει λεφτάκια του. Τα λεφτάκια του. Ο Πάο και ο άνθρωπος δεν έχει. Και με Ράμπο κιόλας μαζί δεν είναι εκεί πέρα. Και ο Σιγάλας δεν είναι. Ναι. Σιγάλα, πάει πατατάκι. Νίκο. Έλα. Πες μας λίγο, δηλαδή τι 4-3-3 θα έχει ο Άρης φίλε από εκεί πέρα. Ακούσε την προηγούμενη εκπομπή, μου αρέσει αυτό. Δεν άκουσα, ρε φίλε, πριν τα λέγατε τον Αντώνη. Α, δεν το θυμάμαι. Sorry. Εντάξει. Δεν είναι, είναι κάτι που δοκίμασε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα δούμε. Έχουμε μέρες ακόμα. Η προπόνηση τη Τετάρτη και τη Πέμπτη νομίζω θα δείξουν το τι σκέφτεται και ο Ένιν για το μάτι του Σαββάτου. Παίζουν ρόλο και τα αισθήματα, αλλά στην πρώτη φάση α δούμε σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Ο Ένιν κάτι το έκανε, έβλεπα κάτι φωτογραφίες που χθες καινούργιες. Το έχει αφήσει λίγο πιο. Το έχει φυλάρει λίγο. Τι το έχει κάνει. Έχει λεπτύνει το μαλλί του λίγο. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω κομμωτικά. Το έχει φυλάρει, φίλε. Αυτό το είναι πιο ανανεωμένο. Λίγο όγκο το έχει δώσει εδώ στα πλάγια. Ναι. Άλλο θέλει να το μεγαλώσει κι άλλο, δεν ξέρω τι γίνεται. Τον δείχνει νεότερο. Μαλλιού του Ένιγκ σαν εκπομπή. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Εννοείται. Του Ένιγκ, του Σάββατο Παντελίδη, του Γιάννη Ματζουράκη. Όπως Σάββατο Παντελίδη έχει φίλε πολύ κακή βαφή. Τώρα που έφυγε μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Στα όρια του πορτοκαλί ήταν η καφέ βαφή του. Πολύ κακή. Πολύ κακή. Αχ, Σάββας Παντελίδης, coach. Το Ματζουράκι το θυμήθηκες, ρε. Ο Ματζουράκι νομίζω πρέπει να έχει κόψει τα βαφή. Έτσι δεν είναι, γκρίνει το μαλλί πλέον. Γιατί τον βλέπουμε πουθενά για να ξέρουμε αν τον βαφή. Όχι, ήταν τελευταία. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια που ήταν. Ο Δημήτρης Ραζέλος. Όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ήταν στους πάγκους, βλέπαμε το μαλλί ήταν επεξεργασμένο. Δεν ήταν το φυσικό του. Εντάξει. Λίγο καφέ, έτσι λίγο. Και βαφή τώρα, αυτή είναι η σειρά που σου λέω. Ναι, ναι. Και βλέπω ότι έχει και το Μακεδονία πλέον, μάλιστα. Ξέρεις ποιο άρεσε να βλέπω. Ποιο. Έχει τρία επεισόδια. Το καθένα θέλει πολύ στομάχι για να το δεις. Είναι το documentary series με τον. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Who's Jeffrey? Jeffrey Rich. Έλα ρε, εκείνος ο. Ο χρηματιστής από τη Νέα Υόρκη που είχε πάρα πολλά λεφτά και ήταν και με τον Τραμπ τέλος πάντων και με διάφορους μεγάλους επιχειρηματίες και παιδόφιλος. Έχει καταδικαστεί. Μάλιστα. Και έχει πολλές μαρτυρίες. Από κοριτσάκια τέλος πάντων ανήλικα τα οποία έκανε τέλος πάντων ό,τι έκανε. Το πρώτο επεισόδιο που το είδα ήταν. Νομίζω είναι τρία. Είναι mini series. Τρία επεισόδια νομίζω είναι. Ναι. Το πρώτο επεισόδιο ήταν πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που κάθισα και είδα 56 λεπτά έτσι. Δηλαδή δεν έπιασα καν το κινητό μου για να δω τι γίνεται. Με. Πώς το λένε, το ρούφιξα, αλλά είναι σκληρό. Οπα. Δηλαδή το στομάχι λίγο στο γυρνάει. Οπα. Με αυτά που μεταφέρει. Οπα. Ποιο? Πραγματικότητα. Filthy Rich. Α. Γιατί δεν ακούστηκε καλά. Εν τω μεταξύ το ξεκίνησα γιατί ξέρεις ότι. Ναι. Άμα είσαι εγκασμάς, είσαι εγκασμάς, δηλαδή δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Γιατί το ξεκίνησα γιατί νόμιζα ήταν για το Harvey Weinstein. Με τον Me Too. Ναι. Λοιπόν. Και λέω, α, το βλέπω. Το τάση νούμερο 2 και τέτοια. Λέω, ώρα το ξεκινήσω. Το ξεκινάω και βλέπω Τζέφρι. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό. Σου βάλω περιμένω να δω. Και αρχίζει λέει χρηματιστή και μετά όταν το λέει, το σταματάω κάτι γνωρίζει να το γκουγκλάρω να θυμηθώ το story τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί όντως το όνομά του κάτι μου έλεγε. Και το, αλλά το ξεκίνησα γιατί νόμιζα ήταν γι' αυτό. Ο Harvey Weinstein δεν καταδικάστηκε τελικά. Καταδικάστηκε. Νομίζω πως ναι και ήταν καγκελάριος. Ναι, είναι καγκελάριος. Ο Epstein. Δεν είναι καγκελάριος ο Weinstein. Είχε επικαλέσει κάτι προβλήματα υγείας, κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω αν τελικά πιάσανε το πω. Με αφορμή τη δικιά. Έφαγε κάγκελο όμως. Ναι, σίγουρα έχει φάει κάγκελο κάποια φάση. Και με αφορμή τη δικιά του υπόθεση γεννήθηκε και η ιδέα του Morning Show, τη σειρά με Jennifer Aniston. Ναι, και γενικότερα με αφορμή τη δική του υπόθεση έχουν αλλάξει πολλά πράγματα τα οποία ξέραμε όσον αφορά. Το τι θεωρείται σεξιστική αναφορά και τι όχι. Μην κοροϊδευόμαστε βέβαια. Συνεχίζουν να γίνονται αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε και ο Weinstein. Δείχνει, ας πούμε, το Morning Show. Το οποίο είναι πολύ ωραία σειρά. Ποιο το έχει δει να το τσεκάρει. Ναι, δεν έχει το Netflix. Τη Apple. Σειρά τη Apple είναι εκείνο. Ναι. Είναι, δεν το έχω τελειώσει το Netflix ακόμα. Όντως. Δεν το έχω τελειώσει. Έχω δει μέχρι το 6-7 κάπου εκεί. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Πόσα επεισόδια ήταν, δεν θυμάμαι. Το βλέπουμε την μαζί, ρε φίλε, γι' αυτό κατάλαβε. Η οποία, άμα δεν έχει υπότιτλου, δηλαδή. Όχι, πρέπει να έχει υπότιτλου και πρέπει να συντονιστούμε, κατάλαβε. Πρέπει να μα πάρει ο ύπνο, τέτοια πράγματα. Γι' αυτό. Κακό. Σε μένα παίρνει έτσι. Δεν. Παντελονάτος. Δεν είναι στα ίσια και παλικαρίς. Έτσι.
Εμένα παιδί. Ναι, γιατί το βλέπουμε στον υπολογιστή. Στον υπολογιστή, άμα θα το βάλει, θα ξαπλώσει. Άμα ξαπλώσω εγώ, αντιώσει. Φυλάκια. Ναι. Φυλάκια ρουφιχτά. Μάλιστα. Τα έχει να πει, Νίκο, δηλαδή. Πολύ ποτονικό, θα λέγαμε, στο ξεκίνημα τη εβδομάδα. Πιστεύω ότι τι επόμενε μέρε θα είμαστε καλύτερα κατάσταση. Είμαστε δύσκολα. Τάκης Μπαλτάκος. Λες εσύ, ε. Τάκης, πάμε να ακούσουμε όσα είπε. Τάκης Μπαλτάκος, τον οποίο θα ακούσετε, είπε σημαντικά πράγματα στην Τρόικα το πρωί για το ΚΑΣ. Εξήγησε τη δομή του ΚΑΣ. Όντως, πέρα την πλάκα ήταν ενδιαφέρον γιατί το έτοιμο να τον ακούσω και εγώ σε εκείνο το κομμάτι. Καταρχάς, κοίτα, επειδή το συγκεκριμένο κομμάτι όντως έχουμε γράψει, έχουμε ακούσει και έχουμε δει γραμμένα πάρα πολλά πράγματα. Χιλιάδες λέξεις. Ναι, όντως. Έχουν ηχηθεί τόνοι μελάνι που θα λέγανε κάποιοι. Τουλάχιστον να έχουν μια εικόνα για το τι θα γίνει όταν γίνει. Εντάξει. Όταν γίνει και αν γίνει. Ωραία. Με τον Ολλανδό πρόεδρο και τον. Βέλγο, ο ΠΑΟΚ. Και τον Ιταλό που θα έχει Ολυμπιακός. Κάτι ο Ιταλό διάλεξε Ολυμπιακός, ναι. Εσύ τι διάλεξες. Ή Γάλλο ή Βέλγο. Μπορεί και Γερμανό, δεν ξέρω. Ρώσο. Σαν ανέκδοτο ακούγεται. Πραγματικά. Ένα Ολλανδό, ένα Γάλλο και ένα. Και μιλούσανε για την υπόθεση του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ναι. Μάλιστα. Αυτή η σειρά στο Μακεδονία με τη. Α, το ήλιο, ρε φίλε. Mayday, mayday. Το ήλιο είναι. Τότε που ερχόταν από την Κύπρο το αεροπλάνο. Ο Γιάννος. Κρανιδιώτης. Ποιος Γιάννος. Ποια Κύπρο. Τότε που είχε πέσει το αεροπλάνο, που ερχόταν από την Κύπρο. Ποιος είχε μέσα. Δεν είχε κάποιο γνωστό. Έτσι έπεσε από μόνο του. Δεν θυμάσαι το αεροπλάνο με το δυστύχημα της ήλιος που είχε γίνει. Που είχε πέσει έξω από την Αθήνα. Α, σωστά. Ναι, είχε επιβατικό το αεροπλάνο. Ναι. Επιβατικό ή επιβατικό. Επιβατικό μάλλον. Μια μέρα πριν είχα έρθει εγώ από την Κύπρο. Και ήταν Νίκο, ήσουν από τους τυχερούς που ξέφυγαν τελευταία στιγμή. Εάν έπαιρνα πιο αργά, αν δεν έβρισκα και τέτοια. Όχι, αν έπαιρνα πιο αργά. Επειδή αρχικά ήταν να κλείσουμε αυτή την πτήση για να έρθουμε μέσω Αθηνών. Και επειδή εγώ δεν ήθελα να το κάνω μέσω Αθηνών, επειδή ήμουν μικρός και περίεργος, ας πούμε, κτλ. Αλλάξαμε, βρήκαμε τελικά και αλλάξαμε και γύρισα κατευθείαν μια μέρα πριν. Θα λέγαμε δηλαδή ότι. Είχες μία μίνι συνάντηση με το Χάρο στα Μαρμαρένια Λόνια, αλλά εντάξει. Όταν βγήκε η είδηση και είχαμε, νομίζω, συγγενείς συγγενών μου ήταν μέσα, και όταν είχε βγει αυτή η είδηση, θυμάμαι ήταν μεσημέρι και ήμασταν στο σπίτι, και ήταν μια μέρα μετά που είχε γυρίσει από την Κύπρο και είχε τη μανά μου τη μαγκαλιάσει. Και λέει, πω. Τον είδες από μακριά, λίγο. Είδες λίγο ένα. Εντάξει, όταν. Ένα καφέ τέτοιο, αλλά εντάξει. Το έπαιρνε. Λίγο του είπες, φεύγω εγώ τώρα, τα λέμε άλλη ώρα. Έπαιρνε κόσμο στο σπίτι για να δει τι έγινε με μένα, γιατί όλοι ξέραν ότι ήμουν Κύπρο. Η μανούλα σου, δηλαδή, σαν κέντες. Η δικιά μου, αλλά αυτή η σειρά στο Μακεδονία δεν έχει τόσα χρόνια σταμάτητη. Δηλαδή, πού έχουν βρει τόσα δυστυχήματα με αεροπλάνα και παρουσιάζουν τι έγινε. Πόρε, δηλαδή. Είναι σειρά ντοκιμαντέρ ή είναι τέτοιο. Ντοκιμαντέρ είναι φάση. Το May Day, δηλαδή. Ναι. Χρόνια παίζει. Στο μεταξύ, μια που το έχουμε εδώ πέρα και παίζει τώρα για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Ναι. Όλη μέρα δείχνει οι αμερικάνικες σειρές. Το συγκεκριμένο κανάλι, μάλλον, ναι. Και ελληνικές. Το Αντένα κάτι αρχείο έχει και πετάει που και που. Άκρο οικογενειακών γενιών και ένα αυτοκίνητο. Κουλουπού, κουλουπού. Αλλά τώρα, ας πούμε, το Disney Green Survivor ή το Suits που έχει είναι καλά, εντάξει. Ναι. Okay. Το Suits εγώ άρχισα να το ξαναβλέπω τώρα. Κάπου έτσι το πετάω σαν πόντι. Είναι σημαντικό όμως το Suits γιατί μετά κουράζει πολύ. Είναι ένα πρότυπο ρε φίλο πρωταγωνιστή. Δηλαδή, βασικά σου. Καλά, okay. Σε εμπνέει. Κουράζει πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ είμαι ακόμα στο σημείο που δεν με έχει κουράσει. Α, δεν το έχει δει. Το είχα δει και το ξαναβλέπω. Ναι. Okay. Ωραία. Λοιπόν. Νίκο, θα φύγει, δηλαδή, θα έχω μπακάπα, δηλαδή, καταρρεύσουμε το δόντιμο, έτσι, αυτό μου λες. Σταμάτα. Άμα δεν τη βγάλω, δηλαδή, μια μισή ώρα, αν υποφέρω εδώ πέρα. Τι παξίλο, ρε Νίκο. Αν δηλαδή ο πόνος χτυπήσει τόσο δυναμικά. Μπα, θα πιω το μειοχαλωτικό τώρα και θα στρώσω. Νίκο, οι άντρες δεν κλαίνε, μονάχα πονάνε. Και θα γυρίσω μετά να ξεραθώ, γιατί χθες δεν κοιμήθηκα κιόλας. Ταλαιπώρια, τραβάμε ταλαιπώρια. Νίκο, δεν κατάσχευτη. Αμάρα, Νίκο. Ταλαιπωρία, ρε φίλε. Δεν θα έρθει αύριο. Προετοιμάζει το έδαφος. Όχι, ρε. Αύριο, μάμα, θα πάω στον άνθρωπο μου, αύριο θα με στρώσει, ρε. Δεν έχω θέμα. Γιατί πήγε σήμερα. Δεν μπορούσε σήμερα. Και αυτό τι θέλει τώρα. Δεν είναι και εγώ, ρε φίλε, τόσο πολύ. Από το μεσημέρι και μετά με ενοχλεί περισσότερο. Έχουμε επίγον περιστατικό. Δεν είναι τόσο επίγον. Εντάξει. Τέλος. Άσε τώρα που είμαστε υπερβολικοί εμείς. Δημοσιογραφική υπερβολή. Λοιπόν. Ανεξέλεγκτη κατάσταση, εσύ είπα, και αυτό το σχολιάσαμε, φίλε. Δεν γίνεται πανικό. Τι να σχολιάσουμε, φίλε, τι να πούμε. Πανικό γίνεται φυσιολογικά. Είναι να γίνεται πανικό. Φυσιολογικό είναι. Κάποια στιγμή ξεσηκώνονται όλοι. Εντάξει, αυτό ήταν too much τώρα. Και τώρα προσπαθώ να το βγάλω ότι. Δεν πέθανε, λέει, δεν τον δολοφόνησε. Πέθανε από καρδιά. Ναι, από καρδιά πέθανε. Και δεν τον σκότωσε αστυνομικό και τέτοια, α πούμε.
Επίση καταπληκτική μήνυ σειραγιό δεν την έχω δει. Η ταφόπλακα του Τραμπ ήταν αυτό. Για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Λέγεται το When They See Us. Επίση θέλει στο μάχη. Ναι. Και επίση όταν την τελειώσετε, τέσσερα επεισοδιάκια είναι. Θα θέλετε κάποιον να χτυπήσετε. Κάπου να βγάλετε τα νεύρα σα με αυτά που θα βλέπετε. Και είναι αληθινή ιστορία κιόλα, έτσι. When They See Us. When They See Us. Σοκάρω γι' αυτό. Αυτή η τσιχλοσυρά να τη χαρακτηρίσω έτσι που βγήκε με τον Steve Carell. Που είναι νούμερο ένα συστάσει κιόλα στο Netflix. Το Space Office, πώ λέγεται το. Δεν ξέρω, το White Lines που είπα να δω γιατί είναι λίγο και 90's. Αυτό ναι, είναι πολύ καλό. Μου το είπα εμένα. Δεν το έχω δει. Με ναρκωτικά και τέτοια έχει γίνει ενδιαφέρον. Νίκο, ξέρεις τι ακολουθεί μετά. Πάκου 24. Θα, όσοι δεν είστε συντονισμένοι το πρωί στην Τρόικα θα θυμηθείτε, θα ακούσετε βασικά. Όσοι ακούσατε θα θυμηθείτε. Πάω καφέ με Τρόικα στο μεταξύ σήμερα. Όχι τον Μπαλτάκο, όχι τον Κερμανίδη, όχι τον Μοσκοβίτη μετά. Δηλαδή τι. Τα όσα ανέφερε ο κύριος Μπαλτάκος. Εντάξει, να σου πω δηλαδή, τώρα μεταξύ μας. Τώρα μιλάμε. Εντάξει. Κερμανίδης. Αλλά είναι η νούμερο 1 με ερωτική εκπομπή στην πόλη. Τι θα κάνουμε τώρα. Εκείνη την ώρα είναι νούμερο 1. Όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24 στη Θεσσαλονίκη. Και επιτελάρχης εδώ. Εντάξει, και εμείς σαν επιτελάρχηδες. Έτοιμοι να το καθοδηγήσουμε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18:30. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.